Είναι αλήθεια ότι επρόκειτο για μια σημαντική μάχη στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής από την εθνική αντίσταση, η οποία αποτέλεσε το επιστέγασμα των αγώνων του ελληνικού λαού μετά το έπος του 40 για εθνική απελευθέρωση και εθνική ανεξαρτησία. Τέτοιου είδους γεγονότα φυσικά και ενισχύουν τη μνήμη μας, όπως επίσης και αναδεικνύουν, θα έλεγα, το διαχρονικό πνεύμα αντίστασης του ελληνικού λαού ενάντια στη βαρβαρότητα, ενάντια σε κάθε είδους επιβουλή της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Και σήμερα φυσικά και η Ελλάδα αντιμετωπίζει χωρίς αμφιβολία εξαιρετικά σημαντικές απειλές και έξωθεν, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Μην ξεχνάμε, και εδώ θα ήθελα να είμαι χωρίς να θέλω αυτή τη στιγμή να δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση στα όσα ελέγχθησαν από αυτόν ο οποίος από τον που εξεφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας, θα ήθελα να πω ότι παραλληλισμοί αυτού του είδους, όπως έγιναν, νομίζω ότι δεν είναι ακριβής. Και πάντως πρέπει να επισημάνω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία ανέλαβε το 2015, ανέλαβε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αγωνίστηκε με σθένος να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη βαρβαρότητα η οποία έχει επιβληθεί, αν θέλετε, στην πατρίδα μας εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω όμως ότι ο μιλητής παρέλειψε τρία πράγματα. Πρώτον, δεν εξήγησε πώς φτάσαμε στο να επιβληθούν οι μνημονιακές πολιτικές το 2009 και η χώρα να βρεθεί ουσιαστικά υποεπιτροπία, η οποία και συνεχίζεται. Δεύτερον, παρέλειψε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από το 2015 και μετά αγωνίστηκε με πολύ μεγάλο σθένος να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των δανειστών. Πολλές φορές τα κατάφερε, άλλες φορές δεν τα κατάφερε. Όμως και όταν ακόμα ψήφισε το μνημόνιο, μην ξεχνάμε ότι το έθεσε υπό την κρίση του ελληνικού λαού στις εκλογές του 2015. Και ένα τελευταίο, ότι ο αγώνας που γίνεται σήμερα είναι αγώνας ακριβώς για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και να μπορέσει η πατρίδα απελευθερωμένη να οδηγηθεί στο δρόμο της ανάπτυξης. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα τρία σημεία είναι εκείνα που διαφοροποιούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και κατά τούτο δεν ήταν εύστοχος ο παραλληλισμός ή όλοι στο ίδιο τσουβάλι που ανέφερε ο ομιλητής. Όλοι για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που έπεσαν, μαχόμενοι πάντοτε υπέρ ελευθερίας, στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Είμαστε εδώ για να ξαναθυμηθούμε τα γεγονότα. Είμαστε εδώ για να αντλήσουμε καινούργια συμπεράσματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνει ο τόπος σήμερα, για να μπορέσει να δει άφοβα, αθόρυβα, αλλά με βαθιά ιστορική γνώση το μέλλον του και την προοπτική του. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να αναπαράγουμε τις ιδεολογίες μας, ούτε τις μισαλλοδοξίες μας, ούτε όλα αυτά που χώριζαν τον τόπο. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι τιμάμε όλα μας τα θύματα, όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που κάτω από δύσκολες ιστορικές συγκυρίες έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Ήρθαμε εδώ λοιπόν να τιμήσουμε αυτό το μεγάλο κενοτάφιο των νεκρών μας. Ήρθαμε εδώ για να καταλάβουμε ότι πρέπει η υπεράσπιση της χώρας να είναι πρώτη στο καθήκον όλων των πολιτών. Είμαστε εδώ για να μπορούμε
να κατανοήσουμε ότι σε αυτή την ιστορική μας παράδοση η λογική, η σύνεση και η συνεννόηση είναι προαπαιτούμενο. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά απαιτείται από όλους τους πολίτες αλλά και στην ιστορική προοπτική αυτής της χώρας η συνεννόηση και η συνεργασία. Τα λόγια που χωρίζανε τους Έλληνες είναι λόγια του παρελθόντος, δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα, δεν μπορούν σε καμία στιγμή να προσδιορίσουν το μέλλον του χώρου. Είμαστε εδώ μαζί με τους γέροντες, τους παππούδες μας, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ υπερασπιζόμενοι τη χώρα μας. Και στην παρουσία τους, τους ευχόμαστε να είναι πάντοτε δυνατοί και να είναι πάντοτε κοντά μας για να μας τονώνουν το ηθικό μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο ιστορικό χωριό της Βλαχέρνας για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του έθνους. Και μέσα από την τιμή που κάνουμε σήμερα εδώ στη Βλαχέρνα τιμούμε όλους τους αγωνιστές, όλους τους Έλληνες εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν, πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν, πολέμησαν, πόνεσαν για την ελευθερία αυτού του κράτους, αυτής της χώρας, της Ελλάδας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Αρκαδία έχει μεγάλη παρουσία στους αγώνες για την ελευθερία του έθνους. Και αυτό οφείλεται και στους ανθρώπους και στον τόπο. Είναι ο τόπος, ο δικός μας τόπος, ο κακοτράχαλος τόπος που γεννάει παλικάρια και τα παλικάρια τα οποία γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο, τα οποία έχουν μέσα τους έντονο το πνεύμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τρανή απόδειξη είναι εδώ η ιστορική μάχη της Βλαχέρνας που κατάφεραν να πλήξουν κέρια το γερμανικό στρατό κατοχής εδώ στην Πελοπόννησο. Ήρθαμε εδώ σήμερα, πέρα από τα τιμήσουμε αυτούς όλους, να αντλήσουμε κι εμείς δύναμη και κουράγιο, να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία δεν είναι στο μέγεθος των προβλημάτων της τότε εποχής, αλλά είναι σημαντικά για την κοινωνία μας και την πατρίδα μας. Αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν στη μάχη της Βλαχέρνας. Σημερινή ημέρα σημαδιακή για την αντίσταση του ελληνικού έθνους απέναντι στους κατακτητές. Μια μαρτυρική πόλη όπως είναι η Βλαχέρνα. Είχαμε υποχρέωση να τιμήσουμε όπως τιμούμε κάθε χρόνο. Το μήνυμα αυτής της εκδήλωσης. Το μήνυμα είναι ότι αυτοί αντιστάθηκαν τότε στην επιβολή των ξένων. Σήμερα βέβαια, γιατί πρέπει και να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα στην σημερινή εποχή. Η επιτροπή που επιβάλλεται στην πατρίδα μας έρχεται αυτή η γιορτή ακριβώς να αναδείξει τα κακώς κείμενα αυτής της ιστορίας και ότι πρέπει να αντισταθεί ο ελληνικός λαός εφόσον το επιθυμεί και νομίζω το επιθυμεί και πρέπει οι κυβερνήσεις οι ελληνικές, όπως είπε και ο κύριος Καβουρίνος στο πανηγυρικό της ημέρας, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι δεν πάει όλη αυτή η ιστορία. Και ένα άλλο μήνυμα που θέλω να περάσω. Κάποτε πρέπει να σταματήσουν κάποιοι εδώ στην περιφέρεια να θεωρούν συνεργάτες την οικονομική ολιγαρχία των Γερμανών και να τη φέρουν εδώ και να μας την πλασάρουν γύρω-γύρω ως τους εθνοσωτήρες που θα κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις και θα βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδο. Επιτέλους να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έτσι, και αυτό το μήνυμα σήμερα είναι χαρακτηριστικό αυτά τα οποία συμβαίνουν ακριβώς στο μυαλό κάποιων σήμερα διοικούντων εδώ στην περιοχή μας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Και χαίρομαι πραγματικά που έχω την τιμή ως δήμαρχος της πόλης και να τιμήσω μαζί με άλλους βέβαια τους πεσόντες, αλλά παράλληλα και να υπενθυμίσουμε στους σημερινούς αλλά και στις νεότερες γενιές ότι αυτού του είδους οι μαρτυρικές πόλεις όπως ήταν η Βλαχέρνα μας είναι διαχρονικές και που στο μέλλον χρειάζεται πολλές Βλαχέρνες για να απαλλαγούμε επιτέλους από τους ξένους που εμείς τους φέραμε εδώ, με άλλον τρόπο βέβαια, και που πρέπει να απαλλαγούμε οριστικά και μετάκλητα από την παρουσία τους και να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας και χαίρομαι πραγματικά που ήμουν παρόν εδώ.